Ενώπιον ηγετών και αξιωματούχων από 50 χώρες της Αφρικής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε πως η Ρωσία θα χορηγήσει δεκάδες χιλιάδες τόνους σιτηρών στα κράτη που το έχουν περισσότερο ανάγκη, παρά τις κυρώσεις της Δύσης που ανάγκασαν τη Μόσχα να τερματίσει τη συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά, όπως δήλωσε. 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Αίγυπτο, όπως τόνισε στη συνάντηση που είχε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη εθεάθηκε ο ιδρυτής της εταιρείας Wagner. Σε ιστοσελίδα της ομάδας μισθοφόρων κυκλοφόρησαν αυτές οι φωτογραφίες με τον Γευγένη Πριγκόζη να ποζάρει με συνεργάτες της Wagner από αφρικανικά κράτη. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σοϊγκού επισκεπτόταν την Βόρεια Κορέα, όπου τον υποδέχτηκε ο Κιμ Γιονγκ-ουν. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έκανε επίδειξη ισχύως, παρουσιάζοντας τους νέους διπυρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους της χώρας του, εν μέσω κατηγοριών από τη Δύση ότι η Πιονγκιάνγκ προμηθεύει τη Μόσχα με όπλα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Корейская Народно-Демократическая Республика – важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая ιστορία σατρούδνησης. Στην Ουκρανία πάντως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τα σχέδια που θέλει να υλοποιήσει στην Κριμαία. Готуємо і перелік деокупаційних кроків для Криму. Доволі швидко реінтегрувати Крим в державну тканину України.